Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων δημοτικής τηλεόρασης ΚΟ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου της ΚΟ για το 2020 στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα σταλθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας. Την εισήγηση του θέματος έκανε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Αλέξανδρος Χρυσόπουλος. Μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, αυτός στέλνεται στην αποκεντρωμένη διοίκηση για έλεγχο και στη συνέχεια η αποκεντρωμένη διοίκηση διατυπώνει τις παρατηρήσεις της επί του προϋπολογισμού, ζητώντας να αλλάχτούν κάποιοι κωδικοί. Ουσιαστικά πρόκειται για αυτές τις παρατηρήσεις που μας είπε να αλλάξουμε η αποκεντρωμένη διοίκηση και αφορούν τρία σκέλη. Το πρώτο είναι κάποια προγράμματα χρηματοδοτικά, όπως τα τρόφιμα, όπως το παράρτημα των Ρωμά, όπως η επέκταση του ΧΙΤΑ. Ουσιαστικά υπήρχαν κάποιες διαφορές με τις κατανομές των ποσών. Δεν προκύπτει κάποια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Απλά ζητήθηκε λόγω των κατανομών και κάποιων αποφάσεων να αλλάξουν τα ποσά. Το δεύτερο σκέλος αφορά τις παραλίες και τα αμαία, τα οποία επίσης η αποκεντρωμένη διοίκηση ζητάει να τα διαγράψουμε, το οποίο δεν θα γίνει, διότι αιτιολογούμε ότι το ποσό θα το λάβουμε όλο μέσα στο 2020, συνεπώς δεν πρόκειται να διαγραφεί. Και το τελευταίο σκέλος αφορά μία αναταξινόμηση των κωδικών της καθαριότητας που έχει να κάνει με τα ανίσπρακτα και μας ζητάει επίσης και τέλος μας ζητάει να διαγράψουμε το πλεόνασμα που προέρχεται από τα προηγούμενα έτη και ουσιαστικά να διατεθούν για τις ανάγκες της καθαριότητας. Αυτά είναι αν θέλετε να προχωρήσω στα ποσά ή αν θέλετε να κάνετε τοποθετήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με αυτή λοιπόν την αναμόρφωση τεινάζεται όπως είπα στον αέρα όλο ο σχεδιασμός και το τεχνικό πρόγραμμα με αποτέλεσμα όλη την επόμενη περίοδο όποια έργα έρχονται θα έρχονται κοτσουρεμένα γιατί επειδή η Δημοτική Αρχή είχε επιλέξει να ομαδοποιήσει τις δράσεις σε μεγάλους κωδικούς με μεγάλα ποσά είναι αναγκασμένη τώρα να αφαιρέσει μεγάλα ποσά από τους κωδικούς αυτούς με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οι λογικοί ότι είχαμε πριν 10 έργα αναγκαζόμαστε να μειώσουμε ή να αφαιρέσουμε 4 και θα μείνουν τα 6. Όλα λοιπόν τα έργα που υπήρχαν κουτσουρεύονται άρα δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Πλήρης λοιπόν αποτυχία στην προγραμματισμό και στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής και ένα πολύ κακό ξεκίνημα με το καλημέρα για το 2020. Ελπίζω αυτή η κατάσταση, αυτές οι διαδικασίες να σταματήσουν και να μπορέσει ο Δήμος μας να υλοποιήσει τις δράσεις που μπορεί και πρέπει και που έχει ανάγκη το νησί μας και οι συμπατριώτες μας. Ευχαριστώ πολύ και βεβαίως καταψηφίζουμε. Πραγματικά δηλαδή αυτή η απάθεια και η αδράνειά σας είναι ιστορική. Είναι παροιμιώδης. Έχουμε λοιπόν καθυστερημένη ψήφιση, καθυστερημένη ανάρτηση. Έχουμε την αποκεντρωμένη η οποία σπέβδει. Δεν μπορείτε να πείτε ότι σας άργησε. Προφανώς σας καλοβλέπει και αυτό είναι θετικό για το Δήμο και για τον τόπο. Παίρνετε και άτυπη λέει η προθεσμία. Δηλαδή, άμα σας έλεγε ότι μην ανησυχείτε, κύριε Χρυσόπουλε, όποτε εσείς είστε έτοιμος, η λειτουργία του Δήμου δεν θα σας ενδιέφερε, έτσι. Φτάνει που πήρατε μια προφορική δέσμευση από την αποκεντρωμένη. Είναι αυτή σοβαρή διαχείριση? Είναι αυτή σοβαρή πρακτική? Συμπέρασμα πρώτο. Σας το είχαμε πει. Τα είχαμε δει. Σας τα είχαμε επισημάνει. Αν όχι όλα, τουλάχιστον στο πολιτικό κομμάτι, παρατηρήσεις έγιναν. Συμπέρασμα δεύτερο. Ευτυχώς που δεν τα ψηφίσαμε.
και πώς θα μπορούσαμε άλλωστε. Μετά, υπόθηκε, αλλά δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Μετά από αυτή την τροποποίηση, θα πρέπει να φέρετε την υποχρεωτική τροποποίηση. Την οποία, να ξέρετε, άλλοι δήμοι την έχουν ψηφίσει μέσα στο Γενάρη. Έχετε καταλάβει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ο Δήμος και ότι πρέπει να σοβαρευτείτε και ότι πρέπει να δουλέψετε. Είχαμε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό, καταψηφίζουμε και οποιαδήποτε αναμόρφωση φέρεται, γιατί πιστεύουμε ότι και στο εξής θα φαίνεται διάφορες αναμορφώσεις, καθώς ούτε πολιτική στόχευση έχετε, ούτε και ξέρετε να δουλέψετε. Είναι σαν να μην καταλαβαίνουμε ή να μην θέλουμε να καταλάβουμε ή να μην θέλουμε να δώσουμε να καταλάβουν αυτοί που μας παρακολουθούν και αυτοί, εν πάση περιπτώσει, που δεν βλέπουν αυτό που προσδοκούν να δουν μέσα από τη λειτουργία του Δήμου, ότι η λειτουργία των Δήμων δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό που παλαιότερα λέγαμε τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόσφατα στην Βουλή, δεν ξέρω αν έχει ψηφιστεί, νομίζω πως ακόμα είναι στην διαδικασία της συζήτησης, περνάει ένα καινούριο νομοσχέδιο που ονομάζεται Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής... Ψηφίστηκε στο βράδυ. Ευχαριστώ, ψηφίστηκε λοιπόν εχθές. Λοιπόν, τι προκύπτει από αυτό το νόμο πλέον? Ότι αυτό που εμείς καταγγέλουμε ως λαϊκή συσπήρωση, αντιπαλεύουμε και λέμε ότι οι Δήμοι θα πρέπει να σταθούν με διαφορετικό τρόπο απέναντι σε αυτό που τους επιβάλλεται σε ό,τι αφορά τη δυσκολία της διαχείρισης των οικονομικών τους και τη δυσκολία τη λειτουργία των Δήμων, είναι πλέον πραγματικότητα. Δηλαδή, πλέον ανοίγει διάπλατα ο δρόμος προς την επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στους Δήμους. Πολύ πιο εύκολα θα γίνονται με το όνομα των αναπτυξιακών. Είδαμε και ότι στο παρελθόν τι έχει γίνει με αυτές. Θα γίνονται ιδιωτικοποίησεις σε δημοτικές υπηρεσίες, σε ό,τι αφορά τεχνικά έργα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνδέονται με το πώς ένας προϋπολογισμός συντάσσεται και τι ελευθερίες αφήνει σε έναν Δήμο να σχεδιάζει έργα, έστω και λίγα να είναι, πώς το λένε, φιλολαϊκά και να απαντούν στις ανάγκες και στα αιτήματα των δημοτών. Με αυτή την παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζω αυτό που έχουμε αρχικά. Καταψηφίζω το προϋπολογισμό, δηλαδή, τον οποίο εκτιμάμε ότι είναι σε μια συνολική αντιλαϊκή κατεύθυνση. Η αποκεντρωμένη έχει μια άλλη φιλοσοφία για τα χρηματοδοτούμενα. Κανένα λάθος δεν έγινε. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται ως εξής. Ό,τι περιμένεις να πάρεις σε χρήμα μέσα στο έτος, αυτό βάζει και στον προϋπολογισμό. Η αποκεντρωμένη δεν ήθελε να το δεχτεί αυτό και δεν θέλει ακόμα. Κατ' εμέ, λάθος. Και συνεχίζω και εμένω στην άποψή μου ότι αυτά τα ποσά πρέπει να μπουν. Λοιπόν, άρα τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει ο τρόπος που συντάχθηκε ο προϋπολογισμός και εδώ τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω, μίλησε ο κύριος Χαντζικαλίμνιος ότι νομίζουμε, λέει, ότι τα κάνουμε όπως στον ιδιωτικό τομέα, όπως στις επιχειρήσεις. Αυτό καταλάβατε από τις παρατηρήσεις από αποκεντρωμένης διοίκησης? Ανατρέξτε τα προηγούμενα έτη να δείτε τις παρατηρήσεις. Υπόθηκε ότι όλο το τεχνικό πρόγραμμα άλλαξε. Τίποτα δεν άλλαξε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Σονούπο έρχεται και υποχρεωτική αναμόρφωση. Και εκεί λοιπόν οι κωδικοί θα ενισχυθούν και θα ενισχυθούν κι άλλο. Και ναι, όντως, τα ποσά εμείς θα τα δώσουμε πίσω. Ανταποδοτικά είναι. Εμείς δεν δουλεύουμε με ιδιωτικά κριτήρια. Εμείς δεν κρύψαμε κάποιο πλεόνασμα. Αντιθέτως μάλιστα. Εμείς είπαμε στον κόσμο, να ορίστε, 2.700.000 έχει πλεόνασμα από την υπηρεσία καθαριότητας. Και έρχεστε να μας πείτε ότι δουλεύουμε με ιδιωτικά κριτήρια? Δεν το δέχομαι, κύριε. Δεν το δέχομαι. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, λογικό και γνωστό ήταν να μην το ψηφίσετε αφού δεν ψηφίσατε και τον αρχικό προϋπολογισμό. Όμως, επειδή ακούστηκε από την κυρία Ρούφα ότι
ο προϋπολογισμός αναρτήθηκε 8 πρώτου και έχουν περάσει τόσες μέρες και κάνανε. Να σας θυμίσω ότι ο προϋπολογισμός δουλεύει αυτή τη στιγμή. Η κωδική που έχει πει η αποκεντρωμένη διοίκηση είναι ανενεργή. Άρα για ποια λειτουργία του Δήμου μιλάτε? Εισπράξαμε κάποιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και δεν το ξέρω, κάποια χρήματα? Και μας πειράξαν οι παρατηρήσεις αποκεντρωμένης. Και φυσικά και δεν μπορούσε να γίνει πιο νωρίς. Το πρόβλημα το γνωρίζετε. Και θέλετε να με πείτε και κοινικό? Ναι, ήτανε το πρόβλημα του σερβερ. Πώς θα κάναμε την αναμόρφωση αφού δεν είχαμε σερβερ? Νομίζω ότι έχουμε παρεξηγήσει λίγο τα πράγματα όσον αφορά νούμερα, όσον αφορά τεχνικά προγράμματα, όσον αφορά προϋπολογισμούς. Μια χαρά ήρθε ο προϋπολογισμός, μια χαρά γρήγορα εγκρίθηκε και μια χαρά λειτουργεί και ο Δήμος. Αλλά μάλλον δεν σας αρέσει. Το λόγο δεν μπορώ να το φανταστώ. Λοιπόν, εγώ πρόεδρε την ψηφίζω την αναμόρφωση. Κύριε Βλάχο, ορίστε. Ο κύριος Αυρίτης, ο κύριος Κασιώτη, ο κύριος Χρυσόπουλος, ο κύριος Σταμάτης Καμπουράκης. Ορίστε, ο κύριος Μανιάς, ο κύριος Χόνδρος, η κυρία Πι, η κυρία Τελή, ο κύριος κύριε Κανταρζή, ο κύριος Πις, ο κύριος Τεζερβός, εγώ ναι, ο κύριος Μπουζουράκης, ο κύριος Χατζικαλίμιος, όχι, ο κύριος Βαραγκός, όχι, η κυρία Πι, όχι, ο κύριος Γερασκλής, όχι, ο κύριος Αντώνης, όχι, ο κύριος Μανώλης Ζερβός, όχι. Κυρία Ρούφα, όχι. Κυρία Κάνη, όχι. Η κυρία Μπακρή, όχι. Κατά πλειοψηφία πέρασε για να μπορούμε του προϋπολογισμού. Στη χθεσινή συνεδρίαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και η επιχορήγηση των νομικών προσώπων του Δήμου της ΣΚΟ για το 2020 με αντιπαραθέσεις από όλες τις παρατάξεις για τη λειτουργία του Δειρά ΣΚΟ, θέμα για το οποίο ο Δήμαρχος ΣΚΟ Θεοδός Νικηταράς δεσμεύτηκε πως θα φέρει σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Να αναφέρω ότι οι επιχορηγήσεις προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Δήμου ΚΟ, είτε από δικά του έσοδα είτε από ΚΑΠ, είναι η εξής. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Βρεφονιπιακών Σταθμών Δήμου ΚΟ, 1.200.000 ευρώ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Βρεφονιπιακών Σταθμών Δήμου ΚΟ, 110.000 ευρώ. Είναι απόδοση εισπράξεων από τροφή αγωνίων βρεφικών σταθμών. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Βρεφονιπιακών Σταθμών Δήμου ΚΟ, 270.000 ευρώ, 575 ευρώ. Απόδοση σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς Δήμου ΚΟ από ΚΑΠ είναι. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Βρεφονιπιακών Σταθμών Δήμου ΚΟ είναι 117.641 ευρώ, είναι πάλι από ΚΑΠ. Σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου ΚΟ είναι 304.840 ευρώ, είναι απόδοση από ΚΑΠ σε σχολικές και επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και επιχορήγηση του Δημοτικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού ΚΟ 450.000 ευρώ, είναι από έσοδα από πόρους του Δήμου. Η διάθεση των ανδρών ποσών που αφορούν τις επιχορηγήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την έκδοση σχετικών αποφάσεων Δημάρχου και ανάλογα με τις ανάγκες των νομικών προσώπων και την οικονομική κατάσταση του Δήμου ΚΟ. Η απόδοση των ποσών που αφορούν σε έσοδα από την ίσπραξη τροφίων επ' ονόματι του ΔΟΠΑΦ ΣΚΟ θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις εισπράξεις από τα τροφεία. Η απόδοση των ποσών που προέρχονται από τους ΚΑΠ Α, προσκάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών επ' ονόματι του ΔΟΠΑΦ ΣΚΟ και Β, προσκάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου ΚΟ επ' ονόματι των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με την κατανομή των κεντρικών αυτοτελών πόρων οικονομικού έτους 2020 στο Δήμο ΚΟ. Ο περιβόητος Κλισθένης λοιπόν, αλλά και σε συνέχεια όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις περί κυβερνησιμότητας στον ΟΟΤΑ, ακόμα και μόλις χθες και σήμερα ακόμα έχουμε, έχουν ουσιαστικά αφαιρέσει από τα Δημοτικά Συμβούλια το δικαίωμα στην πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο άσκησης της διοίκησης στα νομικά πρόσωπα. Αν ο Δημοτικός Σύμβουλος είναι μέλος σε κάποιο Διοικητικό Συμβούλιο σε μια επιτροπή, έχει καλώς. Αλλιώς, και βέβαια αυτό βολεύει. Κύριε Βρύς, παρακαλώ.
βολεύει τα μέγιστα την παρούσα Δημοτική Αρχή, αφού ουσιαστικά δεν προβάλλεται η παντελής έλλειψη πολιτικής βούλησης αλλά και πολιτικής κατεύθυνσης. Η ένοχη σιωπή που καλύπτει τις προθέσεις σας, γιατί δεν τις έχουμε μάθει, είναι ενδεικτική της έλλειψης οποιασδήποτε πολιτικής βούλησης, αφού δίνετε την αίσθηση ότι κινείστε ως όμοιροι σε εισαγωγικά από τις όποιες προεκλογικές σας δεσμεύσεις, οι οποίες φυσικά και δεν μπορούν και δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Κλείνω. Θα καταψηφίσουμε το θέμα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τον τελευταίο δηλαδή, αφού δεν προνοήσατε να έρθει και η χρηματοδότηση του ΔΥΡΑΣ ως ξεχωριστό θέμα, αποφεύγοντας έτσι την οποιοδήποτε συζήτηση για το θέμα αυτό. Καταψηφίζουμε. Με αίσθημα ευθύνης και επειδή πρέπει να λειτουργήσουν τα νομικά πρόσωπα τα οποία θα παράξουν έργο, έχω εμπιστοσύνη στο προσωπικό τους. Όχι, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στη Δημοτική Αρχή αυτήν τη σημερινή. Κάθε μέρα που περνάει δικαιώνομαι και δικαιώνεται η παράταξή μας που δεν αποδέχτηκε τη συνεργασία μαζί σας. Υπάρχουν σοβαροί πολιτικοί λόγοι, σοβαρές πολιτικές διαφορές που θα αποτυπώνονται και θα εγκαθιδρύονται και στην κοινωνία της ΚΟ. Μέρα με τη μέρα. Με αίσθημα λοιπόν ευθύνης, εμείς θα ψηφίσουμε την επιχορήγηση και θέλουμε τάχιστα να μπορέσουν να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες, ιδιαίτερα του ΔΥΡΑΣ, προκειμένου να μείνει όρθιος, αλλά θα παρακολουθούμε πολύ στενά την εξολογιστική και την μαύρη διαχείριση, την οποία ασκείται 6 μήνες τώρα. Πάρτε μέτρα τώρα και εμείς θα απευθυνθούμε για άλλη μια φορά και στους εργαζόμενους που μας ακούνε, γενικότερα τους, του Δήμου, το σύνολο των δημοτικών εργαζομένων, αλλά κυριότερα όμως για το καμπανάκι που χτυπάει για άλλη μια φορά για τους εργαζόμενους του ΔΥΡΑΣ. Διεκδικήστε την προστασία και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ψήφιση του θέματος, κύριε Πρόεδρε. Εμείς ξέρετε ότι έχουμε διαφορετική θέση με τη λειτουργία δημοτικών επιχειρήσεων. Άλλη είναι η δική μας στάση και η θέση. Σε αυτή την φάση, επειδή πρόκειται για κάλυψη οφειλών, ασφαλιστικών οφειλών και δεδουλευμένων των εργαζομένων, θα ψηφίσουμε υπέρ. Για να κουμπώσει λοιπόν το προηγούμενο οικονομικό έτος με αυτό το έτος που τρέχει, έπρεπε πρώτα να λειτουργήσει και να αποκατασταθεί ο σερβερ. Και αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Όταν λοιπόν μηδιάτε και λέτε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο που έμεινε πάρα πολλά βράδια εδώ μαζί με τα στελέχη της οικονομικής υπηρεσίας για να δουν πώς θα ανατάξουν το πρόβλημα, ότι μα γιατί αφού από τις 8 πρώτου πήρατε από την αποκεντρωμένη την απάντηση, γιατί μας το φέρνετε τόσο καθυστερημένα και νομίζετε ότι εξαπατάτε με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το μηδίαμα της σιγουριάς τους συμπατριώτες μας που ακούν, πλανάστε. Γιατί η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Έπρεπε πρώτα να κλείσει το θέμα της επαναφοράς και της επανάκτησης των αρχείων και έπρεπε πρώτα να γίνει η ομαλή προσαρμογή και το κούμπομα, όπως λένε οι οικονομικές υπηρεσίες, η λεγόμενη ανατροπή του ενός οικονομικού έτους στο άλλο. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ απόψε για να συζητήσουμε για την πρώτη αναμόρφωση. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει ένα μήνα πριν, εάν τα γεγονότα έτρεχαν φυσιολογικά. Δεν βγήκαμε όμως να ανησυχήσουμε τον κόσμο και δεν βγήκαμε να ανησυχήσουμε και τους επιχειρηματίες σε μια πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη περίοδο για τον τόπο μας. Κινηθήκαμε με σοβαρότητα, χωρίς εξαλλοσύνες, αλλά είπαμε ότι όταν με το καλό κλείσει αυτή η διαδικασία και φαίνεται ότι κλείνει επιτυχώς τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ομαλή λειτουργία του Δήμου, τότε θα δοθεί εντολή, γιατί το ίχνος και το ηλεκτρονικό αποτύπωμα μένει, να δούμε εάν παρεμβλήθη ο οποιοσδήποτε, από πουδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, προκειμένου να δημιουργήσει αυτή την τεράστια βλάβη στον Δήμο της ΚΟ 2 μέρες πριν τη λήξη του οικονομικού έτους. Και να ξέρετε ότι αυτό θα το τρέξουμε και θα το φτάσουμε έως το τέλος. Και ουέ και αλίμονο, εάν διαπιστωθεί
ότι μπήκε ανθρώπινο χέρι. Γιατί δεν μας φέρνατε πιο νωρίς τα νομικά πρόσωπα? Και εδώ απάντησε το αυτονόητο. Πάλι θεωρήσατε ότι εξαπατάτε τον κόσμο που ακούει. Λες και δεν υπάρχει αντίλογος. Μα εάν δεν γίνει η ομαλή προσαρμογή λόγω αυτού του προβλήματος, πώς θα εκδοθεί η έκθεση ανάληψης υποχρέωσης? Άρα λοιπόν δεν έγινε τίποτα διαφορετικό από αυτό που ήταν μονόδρομος να γίνει σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ΔΥΡΑΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προηγούμενα 5 χρόνια ζήσαμε και έζησε η τοπική κοινωνία τον διωγμό και την προσβολή όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των οικογενειών τους, των εργαζομένων στον ΔΥΡΑΣ. Οικογένειες καταστράφηκαν. Έφυγαν άνθρωποι από τη ζωή, οι οποίοι προσδοκούσαν να πάρουν τα δεδουλεμένα τους. Αναλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2019, ουσιαστικά με ένα ταμείο μηδενικό. Εφρόντισαν οι έχοντες την ευθύνη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής στην διοίκηση του ΔΥΡΑΣ να πληρώσουν υποχρεώσεις που εκείνοι εκτιμούσαν μετά τις 2 Ιουνίου, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, χωρίς να μας φωνάξουν να συνδιαμορφώσουμε άποψη ποιοι θα πληρωθούν και ποιοι θα μείνουν για μετά, με αποτέλεσμα αυτή η Δημοτική Αρχή να παραλάβει μηδενικό ταμείο και συνεχίζουν άνθρωποι να υποφέρουν. Συνεχίζουν άνθρωποι να μην έχουν να φάνε. Συνεχίζουν άνθρωποι από αυτό τον διωγμό, τον απάνθρωπο διωγμό, να μην έχουν να στείλουν χρήματα στα παιδιά τους να σπουδάσουν. Σε πλήρη εξέλιξη εργασίες και στα 2 λιμάνια του νησιού μας, δίνοντας λύσεις ακόμα και σε απρόβλεπτους παράγοντες. Μέχρι τέλος Απρίλη θα παραδοθεί το λιμάνι Μαντρακίου και μέσα στο 2021 το εξωτερικό λιμάνι. Επίσης, ό,τι αφορά τους μετανάστες που φιλοξενούνται στο λιμάνι, το λιμενικό ταμείο σε συνεργασία με την ΚΕΑ, την ΚΕΚ Παπιάς και την πρόεδρο κυρία Διονυσία Τελή, αποφάσισαν να διαθέσουν 2 λεωφορεία της αστικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, καθώς από την 1η Μάρτη ο χώρος αναμονής επιβατών φιλοξενεί μετανάστες που πρόκειται να πελαθούν. Η πορεία συνεχίζεται κανονικά, όλες οι εργασίες όπως προβλέπετε. Έχουμε 2 έργα, ουσιαστικά είναι ένα αλλά με 2 υποέργα. Είναι το λιμένας Μανδρακίου, ο εσωτερικός μικρός λιμένας, ο τουριστικός, στον οποίο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες. Το χρονοδιάγραμμα είναι για 30 Απριλίου η παράδοση του έργου. Έχουν βρεθεί κάποιες δυσκολίες τεχνικές, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη, κυρίως κάποιοι μεγάλοι ογκόλυθοι που βρίσκονται στο επέδαφος του λιμανιού. Βρέθηκε, επειδή είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα σύσκεψη με παρουσία του Δημάρχου και με τα στελέχη του Υπουργείου και με στελέχη της αναδόχου εταιρείας, βρέθηκε μια τεχνική λύση. Και έτσι οι εργασίες συνεχίζονται εντατικά και φαίνεται ότι θα είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος. Αυτή τουλάχιστον είναι η δέσμευση που έχουμε από πλευράς της αναδόχου. Και για το μεγάλο λιμάνι? Για το μεγάλο λιμάνι είμαστε στη β' φάση εκτέλεση εργασιών, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε πάει πλέον και στο δυτικό τμήμα του λιμένου Βραχίωνα. Γίνονται οι πασαλόμπηξοι των μεγάλων πασάλων και εκεί συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες. Ως ονούπο θα έχουμε και την κατεδάφιση του κτηρίου, του παλαιού κτηρίου επιβατών. Κατεδάφιση πότε υπολογίζετε ότι θα γίνει? Θεωρούμε ότι εντός του τρέχοντος ή αρχές του επόμενου μηνός θα έχει γίνει και η κατεδάφιση. Ξέρετε, έχει πλέον πάρει κλίση το κτίριο σημαντική. Είναι ένας εργοταξιακός χώρος που πρέπει να αποδοθεί στην ανάδοχο εταιρεία και δεν πρέπει να παραμένει αυτή η εκκρεμότητα. Θα τη λύσουμε όσον ούπο.
σίγουρα και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μπει καν στη συζήτηση, ότι ο λιμένας Μανδρακίου θα είναι έτοιμος. Είναι ένας λιμένας με τουριστική χρήση, είναι η βιτρίνα της πόλης μας, δεν μπορούμε να μπούμε σε περιπέτειες και η δέσμευση που έχουμε είναι ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις σε αυτό το κομμάτι. Για το λιμάνι, το κεντρικό, το μεγάλο λιμάνι, δεν θα είναι έτοιμο. Η μελέτη ορίζει ως χρόνο αποπεράτωση εντός του 2021. Απλά θα έχουμε πλέον ολοκληρώσει κάποιες φάσεις και θα πάμε στις επόμενες σιγά σιγά φάσεις. Εντάξει, η μεγάλη μέρημνά μας αυτή τη στιγμή είναι να ολοκληρωθούν εργασίες και να παραδοθεί το έργο που θα είναι το λιμάνι όπως ήταν ακριβώς πρώτου σεισμού. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι πρώτα πρέπει να παραδοθεί αυτό το κομμάτι, να το δούμε και μετά να κάνουμε ό,τι άλλες παρεμβάσεις μπορούμε. Αυτό θα το δούμε όμως μετά την αποπεράτωση του έργου. Έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας να τα δούμε αν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε άμεσα και φέτος. Δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά την κοινή απόφαση που πήρατε με την πρόεδρο της Κεκοπιάς για να παραχωρήσετε δύο λεωφορεία, ούτως ώστε να μεταβαίνουν εκεί οι επιβάτες οι οποίες έχουν κάποιο προγραμματισμένο ταξίδι, λόγω του ότι η συγκεκριμένη αίθουσα έχει παραχωρηθεί για τους μετανάστες οι οποίοι. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ότι προσωπικά την κυρία Τελή αλλά και τα στελέχη της ΚΕΚΟΑΠΙΑΣ και τους εργαζόμενούς της, διότι υφίστανται μια ταλαιπωρία όπως είναι εύλογο να παραβρίσκονται δύο λεωφορεία συνεχώς όταν έχουμε άφηξη καραβιού στο λιμάνι. Οι περιστάσεις αυτές που ζούμε είναι ιδιαίτερες, είναι εξαιρετικές. Υπάρχει μια εθνική πολιτική πλέον εφαρμόζεται από την κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα τούτου είναι να έχουμε μια μειωμένη ροή μεταναστών οι οποίοι βρίσκονται στην αίθουσά μας στο λιμάνι, η οποία έχει ουσιαστικά καταληφθεί από τους μετανάστες. Αναμένουμε τις προσεχείς ημέρες να, από τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχουμε, μας λένε ότι θα φύγουν με κάποιο τρόπο για να διευθετηθούν οι διαδικασίες όπως προβλέπετε από την κυβερνητική απόφαση. Συνεπώς, πήραμε την πρωτοβουλία και υπάρχουν τα λεωφορεία στο λιμάνι για να εξυπηρετείται το επιβατικό κοινό, διότι είναι και δυσμενείς σε κάποιες μέρες οι καιρικές συνθήκες, να μην έχουμε ιδιαίτερα ταλαιπωρία των ανθρώπων. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή απόφαση και φαίνεται ότι αποδίδει και γίνεται χρήση των λεωφορείων και από τους επιβάτες. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, το έκανε και ο Δήμαρχος χθες, αλλά αισθάνομαι και προσωπικά την ανάγκη, να ευχαριστήσω τους, και τον Λιμενάρχη και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού, διότι πραγματικά κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και δίνουν ένα αγώνα αυτή τη στιγμή. Είναι νυχθημερών σε επαγρύπνηση και νομίζω ότι τους οφείλουμε τουλάχιστον ως κοινωνία αλλά και προσωπικά λόγω της συνεργασίας που έχουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτή η κατάσταση μέχρι πότε θα συνεχιστεί, δηλαδή η κράτησή τους στο συγκεκριμένο? Επειδή είναι ειδική δοσηδικία ουσιαστικά οι εν λόγω μετανάστες, είναι μετά την 1η Μαρτίου που έφτασαν στην ΚΟ, δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες διατάξεις. Συνεπώς αναμένουμε από την κυβέρνηση, όπως τουλάχιστον έχουμε τις πληροφορίες που έχουμε, να στείλει κάποιο καράβι να τους πάρει για να συνεχίσουν την πορεία τους με κράτησή τους στην υπηρετική Ελλάδα και απέλασή τους στα κράτη προέλευσής τους. Με εξωστρέφει ο Κανακό δρομολογεί δράσεις που αφορούν στην ενημέρωση και πρόληψη σε μια σειρά από θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία, στις σχολές γονέων, ομιλίες και την ανάδειξη προσωπικότητων του νησιού μας. Τον πυρήνα αυτών των δράσεων ανέλησαν σήμερα το πρωί σε συνέντευξη τύπου η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Διονυσία Τελή και ο επιστημονικός διευθυντής Δημήτρης Γερούκαλης. Επίσης, θα ενημερώσουμε πως η προγραμματισμένη εκδήλωση του ΟΚΑΝΑ για την Κυριακή στο Ολογραφικό Μουσείο Καρδάμινας αναβάλλεται λόγω των προληπτικών μέτρων που παίρνει ο Δήμος της ΚΟ για καθαρά προληπτικούς λόγους. Η Εθνική Εταιρεία Υποκράτης γίνονται σημαντικά και χρήσιμα βήματα. Χάρη του επιστημονικού προσωπικού που την πλαισιώνει και ειδικότερα από τον κύριο Γερούκαλη, ο οποίος θεωρώ ότι είναι η ψυχή της αστικής εταιρείας. Τρέχουν αρκετά προγράμματα. Γεια σας κυρία Σάντη. Τρέχουν αρκετά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρω την σχολή γονέων του 5ου Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Γυμνασίου ΚΟ και έχει γίνει και ένα άνοιγμα, μάλλον μια νέα πρόσκληση σε άλλα σχολεία και θα πλαισιώσουν τις σχολές αυτές και το 7ο Δημοτικό Σχολείο. Υπάρχει η Συμβουλευτικός Σταθμός για την Οικογένεια και την Ψυχική Υγεία. Βρίσκεται σε εξέλιξη, αν κάνω κάποιο λάθος βοηθήστε με γιατί εσείς τα ξέρετε καλύτερα, βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική μελέτη πρόταση για το τοπικό ποιοτικό σύστημα ΚΟΣ. Υπάρχει ειδική ομάδα εργασίας για την παραγωγή εγχειριδίου σχετικά με το διαδίκτυο και την ψυχική υγεία. Υπάρχουν 83 επιστημονικές εργασίες
ανά τον κόσμο δημοσιευμένες, καθώς επίσης και άλλα προγράμματα τα οποία τα βλέπουμε τώρα με το επιστημονικό προσωπικό, τα οποία θέλουμε να τα τρέξουμε εν καιρό. Σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις δύο νέες θεματικές ενότητες δράσεων, οι οποίες η πρώτη έχει το διακριτικό τίτλο «Αγιολόγιον ΚΟΟΥ και Νησίρου προσωπογραφίες ΚΟΟΥ, το μέλλον του παρελθόντος», και η δεύτερη είναι «ΚΟΟΥΝ Βίος». Περιληπτικά εγώ θα σας το πω λιγάκι. Σκοπός της πρώτης θεματικής ενότητας είναι η ανάδειξη των προσώπων του τοπικού αγιολογίου και των προσωπικότητων του πρόσφατου παρελθόντος της ΚΟΟΥ. Δεν είναι, κυρίες μου, ανταπόδοση φιλοφρονήσεων, εάν έλεγα αυτό που θα πω μάλλον, ότι από την πρώτη στιγμή υπάρχει μία συναντήληψη που δεν την περίμενα. Ο Ζουράρης το έχει ονομάσει αυτό τα συμφωνημένα υπονοούμενα. Βρεθήκαμε με την Πρόεδρο σαν να είχαμε συνομιλήσει κατά το παρελθόν πολύ. Υπήρχε ένας αλληλοχαιρετισμός, μία αλληλοεκτίμηση, αλλά διαπίστωσα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, επαναλαμβάνω, μία συναντήληψη ως να είχαμε συνεννοηθεί για πάρα πολλά πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και με το πρόσωπο του κυρίου Δημάρχου, γιατί ο τίτλος που βάλαμε «ΚΟΟΥΝ Βίος» στη συνάντηση που είχαμε με την Πρόεδρο και τον κύριο Μιχάλη Χαραλαμπίδη με τον κύριο Δήμαρχο, ο Δήμαρχος το ονόμασε «Ζήσε ως ΚΟΟΥΣ». Επομένως, ακόμα και στους τίτλους έχουμε ταύτιση απόψεων. Αυτό μας βοηθά πάρα πολύ στη δουλειά μας, διότι η πορεία που έχουμε επιλέξει από το 2005 και μετά, με έμφαση από το 2015 και μετά, είναι να στοχεύουμε σε εκείνες τις δράσεις που αλλάζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Πώς την αλλάζουν? Όταν δίνουμε νόημα στη ζωή. Τι σημαίνει νόημα? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει με έναν τρόπο συμβολικό, άρα να ξεφύγει από τις ανάγκες του σώματός του, από τις επιθυμίες της φύσεώς του. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο θεωρούμε, και είμαστε δικαιωμένοι και βιβλιογραφικός και ιστορικός, ότι άνθρωποι οι οποίοι πορεύονται με νοηματοδοτημένο τρόπο ζωής, αυτοί οι άνθρωποι ή δεν κινδυνεύουν καθόλου ή κινδυνεύουν πολύ λιγότερο από τις εξαρτήσεις, γιατί ακριβώς έχουν έναν ανώτερο σκοπό στη ζωή τους. Γιατί θέλουμε να αναδείξουμε προσωπικότητες? Δεν θα αποτιμήσουμε το επιστημονικό του έργο. Αυτό το έχουν κάνει άλλοι πλέον ειδικοί ημών. Τον έχει τιμήσει η Ακαδημία Αθηνών. Εμείς όμως θέλουμε να καταδείξουμε τι σημαίνει αφιερωμένος σε ένα σκοπό, τι σημαίνει να έχω όραμα και να εκπληρώσω το σκοπό της ζωής μου και τι σημαίνει ασκητικός τρόπος ζωής, στοιχεία τα οποία χαρακτήριζαν καθ' όλη τη διαδρομή των Αναστάσεων κατά Αναστάση. Αυτά τα μοτίβα της ανθρώπινης συμπεριφοράς θέλουμε να αναδείξουμε και να τα μεταλαμπαδεύσουμε προς τους νεοτέρους, γιατί όχι και προς τους ενήλικες, ώστε να αποτελέσουν ένα αρχέτυπο, ένα υπόδειγμα, ένα πρότυπο, μια και όλοι λέμε ότι το πρόβλημά μας είναι αξιακό. Στην ενδεχόμενη ερώτησή σας, μα είστε κέντρο πρόληψης κατά των εξαρτήσεων, θα προσθέσω ναι, αλλά είμαστε και για την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, άρα ένας βίος ο οποίος είναι δομημένος πάνω σε στοιχεία πολιτισμού και υπηρετεί, εξυπηρετεί, ακούει, υπακούει, ακολουθεί ανώτερα νοήματα, αυτός ο βίος είναι μακράν των εξαρτήσεων. Η Περιφέρεια του Αιγαίου με ανακοίνωσή της στα μέσα ενημέρωσης ενημερώνει την αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους μετά τις σαφείς οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Σημειώνει ότι κανένα κρούσμα δεν έχει εμφανιστεί στο Νότιο Αιγαίο και ότι τα μέτρα λαμβάνονται για λόγους προληπτικούς και προστασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Αναστολή ΦΠΑ και οφειλών σε ΔΟΗ για 4 μήνες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, μεταξύ άλλων, ως την πρώτη δέσμη οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού. Πρωτοβουλίες τόσο στην κατεύθυνση πρόληψης της εξάπλωσης του ιού και ενίσχυση των συστημάτων υγείας, όσο και τόνωση της ρευστότητας και διαφύλαξη της απασχόλησης. Οι 4 πυλώνες μέτρων είναι: ο πρώτος περιλαμβάνει πρωτοβουλίες ενημέρωση των πολιτών, ο δεύτερος πρωτοβουλίες ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας, ο
τρίτος πρωτοβουλής σε εθνικό επίπεδο από κοινού με άλλα σωματεία και ο τέταρτος πυλώνας περιλαμβάνει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στον ελληνικό τουρισμό στα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση εν ώψη των επιπτώσεων από τον κορονοϊό, ανέδειξε ο γραμματέας του τομέα τουρισμού του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Νικητιάδης στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού μετά από πρόσκληση του Υπουργού κ. Θεοχάρη, στην οποία παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Ο γραμματέας του τομέα τουρισμού του Κινήματος Αλλαγής πρότεινε να αναλάβει το κράτος υπεύθυνο όχι απλώς την ενημέρωση αλλά και τα μέτρα που απαιτούνται για τις τουριστικές επιχειρήσεις προς αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ο αντιστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας, έως σήμερα επιτελάρχης του ΓΕΘΑ, αναλαμβάνει με απόφαση του ΚΙΣΕΑ διοικητής της ΑΣΔΕΝ. Ο διοικητής της Ανωτέρας Στρατιωτικής Διοίκησης Δωρικού και Νήσων, αντιστράτηγος Γιώργος Δημητρόπουλος, αποστρατεύεται. Η Υποκράτης Δημοτική Βιβλιοθήκη ΚΟ καλεί όσες οικογένειες διαθέτουν σχολικά βοηθήματα από τρίτη γυμνασίου ως τρίτη λυκείου, που τους είναι πλέον άχρηστα αν επιθυμούν να τα προσφέρουν ως δωρεά στην βιβλιοθήκη, ώστε να ξαναγίνουν χρήσιμα σε νέους μαθητές μέσα από τη διάθεσή τους στο τμήμα του αναγνωστηρίου. Στην παρέλαση της 7ης Μάρτη έγινε η πρώτη επίσημη εμφάνιση της Φιλαρμονικής του Δήμου της ΚΟ με τις νέες στολές που τους προμήθευσε το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ. Ο μαέστρος Φιλαρμονικής Θανάσης Πουλιού δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την άρτη εμφάνιση της Φιλαρμονικής μας. Να μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια έτσι για την ιστορία, αυτό που έχει συμβεί με τις στολές. Για πρώτη φορά πήραμε στολές το 1995, τις κόκκινες. Για πρώτη φορά φόρεσε η φιλαρμονική μας κόκκινες στολές. Το 2007 αλλάξαμε τις στολές με την καινούρια δημοτική αρχή τότε τον κύριο Κυρίτση και αγοράσαμε τις μαύρες. Και μετά από 10 χρόνια το 2017 ζητήσαμε να ανανεώσουμε τις στολές πλέον μετά από 10 χρόνια. Ο προϋπολογισμός δεν ήταν αρκετός, δεν μπορέσαμε να πάρουμε και στα 50 παιδιά που θέλαμε τις στολές και έτσι πήραμε 25. Με την ελπίδα ότι το 18 θα παίρναμε τις υπόλοιπες 25, τελικά για διάφορους λόγους το 18 δεν μπορέσαμε ούτε το 19 και προς τιμήν τους η καινούρια δημοτική αρχή, ειδικά η κυρία Σέβη Βλάχου και ο κύριος Παναγιώτης Χατζηχριστοφής, με την πρώτη συνάντηση που είχαμε, τους είπα ότι εκκρεμεί εδώ και 2 χρόνια να πάρουν και τα υπόλοιπα παιδιά, διότι βγαίναμε και οι εμφανίσεις μας ήταν μισές, διότι τα μισά παιδιά φορούσαν καπέλο, τα άλλα μισά δεν φορούσαν. Οι μισοί είχαν την παλιά στολή, οι μισοί την καινούρια. Λοιπόν, και έδωσαν άμεσα διαταγή να γίνει η προμήθεια των νέων στολών και να σήμερα που παραλάβαμε τις υπόλοιπες 25 και για πρώτη φορά θα βγούμε όλοι με καπέλα και καινούργιες στολές. Έχουν μείνει βέβαια, να το πω και αυτό, έχουν μείνει ακόμα 5-6 μικρά παιδιά τα οποία είναι φετινά παιδιά και έτσι θα υπάρξει και μία τρίτη δόση από ό,τι μου υποσχέθηκε ο Πρόεδρος να πάρουμε και σε αυτά για να είμαστε κομπλέ όλη η ομάδα. Πόσο σημαντικό είναι για μία φιλαρμονική να είναι ντυμένη όπως πρέπει, δηλαδή να έχει την σωστή στολή όπως λέτε και εσείς, να μην είναι εφθαρμένη, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εικόνα της φιλαρμονικής. Λοιπόν, έχω ξαναπεί ότι ένας καθηγητής μου μας έλεγε ότι η εικόνα ενός δήμου θα την δεις μόλις κοιτάξεις τη φιλαρμονική της. Αν η φιλαρμονική της είναι καλοντημένη, καλοστημένη, οργανωμένη κλπ, σημαίνει ότι και ο Δήμος της συγκεκριμένης πόλης λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Και το αντίθετο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το οπτικό, το να βλέπεις τη φιλαρμονική να έρχεται. Θα παρατηρήσετε ότι κάθε φορά μετά, πριν ξεκινήσουμε την κάθε μας υπηρεσία, θα βγω έξω και πρέπει όλοι να έχουν γυαλισμένα τα παπούτσια τους σαν στρατιωτάκια. Να φοράνε, έχω διώξει πολλές φορές παιδιά.
διότι δεν έβαλε το κατάλληλο παντελόνι ή το κατάλληλο παπούτσι ή δεν έφερε καπέλο ή... και λέω λυπάμαι, γεια σου, φύγε, δεν θα παρελάσει, το έχω κάνει. Δυστυχώς, αλλά πρέπει να λειτουργούμε με μεγάλη πειθαρχία. Είμαστε μια μικρή ομάδα, πειθαρχημένη, που πρέπει να λειτουργούμε έτσι. Σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των μηχανημάτων, των οργάνων μάλλον που χρησιμοποιείτε, υπάρχει ανάλογη συντήρησή του? Κάθε χρόνο κάνουμε συντήρηση, στέλνουμε κάποια όργανα για σέρβις. Είναι και αυτά μηχανισμοί. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο, το οποίο κάθε χρόνο πρέπει να του κάνεις συντήρηση. Αν δεν του κάνεις συντήρηση, μετά από 3-4 χρόνια θα είναι άχρηστο. Δηλαδή θα θες τόσα λεφτά να το φτιάξεις όσο κάνει ένα καινούριο. Οπότε κάθε χρόνο στέλνουμε μέσα στον προϋπολογισμό μας, πάντα υπολογίζουμε ποια όργανα θέλουν σέρβις και τα στέλνουμε. Τρόφιμα στους ωφελούμενους που λαμβάνουν προϊόντα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους ΤΕΒΑ. Η πρόνοια του Δήμου θα διανέμει τα προϊόντα καθημερινά. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα και θα υλοποιηθεί μέχρι τις 13 του Μάρτη, από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, και από την ερχόμενη Δευτέρα 16 ως την Παρασκευή 20 του Μάρτη τις ίδιες ώρες, 11 με 2, στον ίδιο χώρο της νέας αποθήκης ΤΕΒΑ, επί της οδού Αρτεμισίας 35. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τριήμερο δράσης της Λέσχης Lions και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για την ευαισθητοποίηση μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας, με τα σχολεία να συμμετέχουν ενεργά. Και μια τέτοια επίσκεψη αποτύπωσε ο Φακός Δημοτικής Τηλεόρασης στην πλατεία Ανταγόρα, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να δηλώνουν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι από την ενημέρωση και τα βιωματικά μαθήματα ασφάλειας. Είναι ο πιο κρίσιμος και ίσως ο πιο επικίνδυνος λουσομοιότης. Για τον απλούστατο λόγο, αυτό το αυτοκίνητο που βλέπετε θα κάνει μια πλήρη περιστροφή. Τι σημαίνει αυτό? Θα γυρίσει ανάποδα και θα επανέλθει από την άλλη μεριά στη θέση. Όλα αυτά με εσάς μέσα. Δεν έχει. Λίγο παιδιά, σοβαρότητα, 5 λεπτάκια να ακούσετε τις οδηγίες. Αν ασχολιάζετε κάθε δεύτερη φράση που λέω, θα τελειώσουμε αύριο. Λοιπόν. Μέσα φορώντας απλά τη ζώνη ασφαλείας, απλή εργοστασιακή ζώνη κάθε αυτοκινήτου, δεν είναι του Volvo, όλα τα αυτοκίνητα την ίδια ζώνη έχουν. Το ξεκαθαρίζω. Εσείς θα είστε μέσα. Αν λυθεί η ζώνη, έχετε καταλήξει με το κεφάλι σας στον ουρανό του οχήματος. Μιλάμε για τραυματισμό, σοβαρό. Πρέπει λοιπόν να ακούσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας, όπως έχουν κάνει πάνω από 250.000 άτομα και δεν έχει τραυματιστεί κανένα. Θα μιλώσετε σιγά σιγά να δείτε πώς έχουν κρεμαστεί από την ίδια τους τη ζώνη. Απλή εργοστασιακή ζώνη, παιδιά, κάθε αυτοκίνητο. Τι πας? Πάρα πολύ ωραία. Ερώτηση, αν τώρα ο συνοδηγός είχε επιλέξει να μην φορέσει τη ζώνη του, που είχε καταλήξει? Πάνω στον οδηγό, ένας να μην φοράει τη ζώνη του, τους έχει τραυματίσει όλες τις ζώνες. Είναι σε εξέλιξη, όπως λέτε. Σήμερα φιλοξενούμε το δεύτερο λύκειο στο πρόγραμμα «Κάντο σωστά». Με προσομοιωτές είναι το πρόγραμμα που αναφέρεται στην γάμα λυκείου, όπως αρχίζει από τρίτη γυμνασίου και λύκειο. Έχει προσομοιωτή πρόσκρουσης, προσομοιωτή μέθης και προσομοιωτή με το αυτοκίνητο... πώς το λέμε, που περιστρέφεται. Ανάκληση, δηλαδή περιστρέφεται, πώς γίνεται, δηλαδή εικονικά ουσιαστικά μία προστριβή ενός αυτοκίνητου. Μπράβο, ναι, μία προστριβή, όπως το λέμε. Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη από χθες με το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς, το φιλοξενούμε εδώ στην ΚΟ. Αφορά παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού με προγράμματα που αφορούν το ποδήλατο, το ασφαλώς ποδήλατο και κυκλοφορώ με ασφάλεια, ποδήλατο με ασφάλεια. Οι εκπαιδευτές επισκέπτονται τα σχολεία, νηπιαγωγείο και δημοτικό, και τα γυμνάσια της πρώτης δύο τάξης. Η τρίτη... Πόσα σχολεία από όλο το νησί συμμετάσχουν σε αυτό το τρίμηνο? Συμμετέχουν από νηπιαγωγείο της Αντιμάχιας, μετά είναι τα δημοτικά, το δεύτερο, το τρίτο, όχι το δεύτερο, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο, γυμνάσιο Αντιμάχιας και λύκειο το δεύτερο ενιαίο.
Είναι πολύ σημαντική δράση. Να σημειώσω εδώ την, ότι είναι χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Διαβίου Μάθησης και Απασχόλησης, κύριο Γιάννη Κρητικό, και η Leslie Lyons Co. το υλοποιεί, σε συνεργασία πάντα με τους εκπαιδευτές του Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς. Να ρωτήσουμε εδώ και την Πρόεδρο Ζώνης να μας πει σε ό,τι αφορά γενικότερα την ενημέρωση των μαθητών, πόσο σημαντικό είναι σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά να τους παρέχεται αυτή γενικότερα ουσιαστικά η επιμόρφωση. Όπως όλοι ξέρουμε, το νησί μας έχει πάρα πολλά ατυχήματα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να εκπαιδευτούν οι μαθητές για να οδηγούν ασφαλή. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς είναι από τα καλύτερα και πιο ενημερωμένα και κάνουν πολύ ωραία προγράμματα που αφορούν όλες τις ηλικίες. Τα παιδιά αυτές τις μέρες που είναι σε εξέλιξη στο πρόγραμμα ανταποκρίνονται πάρα πολύ θετικά. Είναι εντυπωσιασμένα και μαθαίνουν πώς να οδηγούν, και μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε στα παιδιά γιατί είναι η αυριανή οδηγή και αυτοκινήτων και σε μηχανάκια. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Όταν πίνουμε, νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά, νομίζουμε ότι το έχουμε, πολλές φορές νομίζουμε... Πάμε λίγο ίδια για να μάθουμε το διάγοντο, κοιμάστε δείτε πως είναι. Ρώτησα τους μαθητές να δουν εδώ πέρα, γιατί όταν πίνουμε νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά, νομίζουμε ότι το έχουμε, νομίζουμε πολλές φορές ότι είμαστε και καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν, αλλά στην πραγματικότητα μόνο στον δρόμο μας δεν είμαστε, μόνο στην Φλωρίδα μας δεν είμαστε. Να έτσι και εσύ τώρα. Μόνο στη λευκή γραμμή δεν είσαι. Κλασικά λαφάκια με τη ζώνη μας. Μας ενοχλεί η ζώνη γιατί δεν την έχουμε ρυθμίσει σωστά και μας θυμίζει κάτι αυτό εδώ. Περασμένη ζώνη κάτω από τη μασχάλη. Δεν έχουμε σωστή τη ρύθμιση, δεν έχουμε άνεση με τη ζώνη μας. Μας ενοχλεί είτε στο λαιμό είτε οπουδήποτε και επιλέγουμε να κάνουμε αυτή τη λάθος κίνηση. Με αυτόν τον τρόπο η ζώνη όχι απλά δεν μας συγκρατεί, αντίθετα έχει καταλήξει να μας τραυματίσει πάρα πολύ σοβαρά. Πάμε να δείξουμε πώς. Εγώ με το χέρι μου κάνω το μηχανισμό και την κρατάω σταθερή. Θέλω να πας στο σώμα σου όσο πιο μπροστά γίνεται. Πιέσου, 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 πάει κι άλλο, πίστεψέ με. Το σώμα μας έχει διπλώσει στα δύο, παιδιά, το κεφάλι έχει ξεπεράσει τα γόνατα. Έχει βρει είτε στο ταμπλό, είτε στο τιμόνι, είτε στον αερόσακο. Δεν μας συγκράτησε, αντίθετα μας πίεσε ήδη στο στομάχι μας. Τραυματίζουμε ζωτικά όργανα και από εκεί και πέρα. Η ζώνη κάτω από τη μασχάλη περνάει από τα πλευρά μας. Σπασμένο πλευρό, εσωτερική αιμορραγία. Όλα αυτά επειδή επιλέξαμε να βάλουμε λάθος στη ζώνη μας. Το ίδιο λάθος είναι άμα περάσουμε τη ζώνη αριστερό χέρι μέσα, εδώ, κατά αυτόν τον τρόπο, δεν μας συγκρατεί ελεύθερο το σώμα, διπλώνει η ακαριά στα δύο. Και το χειρότερο, δυστυχώς αυτό που κάνουν οι μεγάλοι, είναι η περασμένη ζώνη ολόκληρη πίσω από την πλάτη τους για να πάει να κουμπώσει μόνιμα στη βάση της ζώνης. Με αυτόν τον τρόπο, το σώμα να σταματήσει να ακούγεται ο ενοχλητικός ήχος, η ειδοποίηση. Βλέπω πολλά νεύματα εδώ πέρα, πολλοί το έχετε δει. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι κουμπωμένη ζώνη, όταν σταματήσει να ακούγεται πλέον η ειδοποίηση, σημαίνει ότι ο αερόσακος έχει ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Το δεύτερο λύκειο συμμετέχει σε αυτή την τριήμερη δράση για την οδική ασφάλεια, για την ενημέρωση των μαθητών. Και θα θέλαμε έτσι να μας μεταφέρετε το κλίμα που υπάρχει σε ό,τι αφορά και τους μαθητές, αλλά και την ενημέρωση τη δική σας, την προσωπική. Αυτή η ενημέρωση ήταν εξαιρετική. Μιλάω με την προσωπική μου εμπειρία, γιατί είχα και ατύχημα και μετά το ατύχημα συνέχισα να μην φοράω ζώνη μέσα στην πόλη. Αλλά σήμερα αμφισβήτησα αυτό. Κατάλαβα ότι δεν υπάρχει επιλογή στο να φοράς ή να μην φοράς τη ζώνη, πρέπει να τη φοράμε. Πολύ, πολύ καλή κίνηση εκ μέρους των Lions. Νομίζω και τα παιδιά κέρδισαν και μέσα σε ευχάριστη ατμόσφαιρα ενημερώθηκαν βιωματικά, που είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω πως πρέπει να επαναληφθεί και σε όλες τις βαθμίδες πάλι και να γίνεται σε αιτήσια βάση αυτή η ενημέρωση. Ως εκπαιδευτικό θεωρείτε ότι τα βιωματικά μαθήματα γενικότερα βοηθούν στην εκμάθηση και γίνεται και με έναν ιδιαίτερο τρόπο και περνάει το μήνυμα πιο εύκολα στα παιδιά? Σαφώς, αλλά βιωματικό από βιωματικό διαφέρει. Αυτό πραγματικά ήταν και χαλαρό και βιωματικό. Χωρίς να βαρύνει η ατμόσφαιρα, γιατί και το θέμα των τροχαίων είναι ένα βαρύ θέμα. Χωρίς να βαρύνει η ατμόσφαιρα, νομίζω το μήνυμα πέρασε. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Εγώ προσωπικά ήρθα για να κάνω και ένα crash test στον εαυτό μου.
με οφείλει στους πολίτες. Θετικότατο. Θετικότατο, ναι. Θα φοράτε επομένως ζώνη και μες στην πόλη? Ποτέ ξανά δεν θα σκεφτώ ότι μες στην πόλη δεν χρειάζεται να φοράω ζώνη. Ποτέ ξανά. Δηλαδή, τι να πω, πάντα φορούσα ζώνη έξω από την πόλη. Αλλά το σημερινό δηλαδή δεν μου άφησε κανένα περιθώριο να αμφιβάλλω για το πόσο αναγκαία είναι η ζώνη. Φοβερή εμπειρία. Πρέπει για μένα όλοι οι μαθητές να έρθουν να ενημερωθούν και εμείς ως εκπαιδευτικοί είναι χρέος μας να τους ενημερώσουμε για την οδηγική ασφάλεια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ και οι εξομοιωτές πάρα πολύ. Και πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Συνήθως εγώ δεν φοράω ζώνη στο αυτοκίνητο, οπότε με αυτά που δείχνουμε εδώ πέρα πιστεύω ότι όντως είναι ένα σημαντικό. Έχεις πιστεί πόσο αναγκαίο είναι? Ναι, πρέπει να φοράμε. Όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ τα παιδιά. Εσύ από αυτά τα βιωματικά μαθήματα σήμερα έβγαλες κάποιο συμπέρασμα στη φορά ότι πρέπει να φοράμε ζώνη? Πάντα πρέπει να φοράμε ζώνη και στις μικρές μετακινήσεις μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Γι' αυτό πρέπει πάντα να φοράμε ζώνη. Η οδική ασφάλεια τελικά επιτάσσει να φοράμε όλη ζώνη? Βεβαίως, ναι. Τα μαθήματα αυτά τα σημερινά, τι είναι αυτό το οποίο έτσι αποκομίζει τα περισσότερα? Ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να γίνουν ακόμα και το χειρότερο συμβάν. Οι ανατροπές επομένως είναι. Ναι. Ναι. Παιδιά, να μου πείτε τις δικές σας εντυπώσεις από ό,τι αφορά σε ό,τι αφορά το σημερινό έτσι βιωματικό. Εγώ δεν έχω μπει ακόμα εδώ. Πάντως έκανα και αυτό με το αλκοόλ. Έκανα και την προσομοίωση της κρούσης. Έχω να πω ότι είναι ό,τι πιο παραστατικό έχω δει. Γιατί γενικά μας έχουν κάνει πολλές ενημερώσεις για τα τροχαία ατυχήματα, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Και μπορώ να πω ότι πηγαίναμε με 5 χιλιόμετρα ανά ώρα. Και η κρούση ήταν απίστευτη, δηλαδή εγώ είχα φρικάρει. Και είναι όντως μια καλή απόδειξη για τη φορά με ζώνη. Και το τι μπορούμε να πάθουμε τη φορά με ζώνη. Εννοείται τι μπορούμε να πάθουμε, θα είχαμε βρεθεί όλοι στο δέντρο. Γι' αυτό το λόγο. Οπότε εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που το έζησα αυτό. Εσείς παιδιά, αναγκαία να μας πείτε έτσι πώς το βιώσατε όλο αυτό σήμερα. Επειδή πάμε τώρα για τη σειρά μας. Ωραία. Εσείς κορίτσια εδώ να μας πείτε για την όλη εμπειρία αυτή πώς είναι. Ναι, είναι τρομερή εμπειρία, μοναδική. Όντως φαίνεται σαν να είσαι σε τροχαίο ατύχημα. Και έτσι καταλαβαίνεις πραγματικά. Καταλάβατε έτσι την αναγκαιότητα να φοράμε ζώνη? Φυσικά ναι, πάντα. Και σε μπροστινά καθίσματα και στα πίσω. Πάντα. Ωραία. Παιδιά, να σας δείξω και κάτι άλλο. Εκτός από την πρόσκουρση, είδαμε ότι κάνατε και προσομοίωση ό,τι αφορά τη μέθη. Από εκεί πήρατε κάποια μαθήματα ότι δεν πρέπει γενικότερα να πίνουμε αλκοόλ και να προσέχουμε και να μην οδηγούμε? Βεβαίως, αυτά είναι τα αυτονόητα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος να πίνουμε αλκοόλ για να. Θεωρείς ότι τέτοια βιωματικά μαθήματα βοηθούν στην ενημέρωση και των παιδιών της ηλικίας σου? Ναι, πιστεύω είναι αρκετά ενημερωτικό και είναι σημαντικό για το μέλλον της χώρας. Θα μου πεις και εσύ πώς έχεις βιώσει τα σημερινά μαθήματα? Είναι πολύ καλά γιατί μας μαθαίνουν το πώς σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις, το πώς ανταπεξέλθουμε και γενικά να προστατευτούμε, να φορούμε ζώνη και πόσο χρήσιμο είναι γιατί κρίνεται η ζωή σου εκεί πέρα. Οπότε η ζώνη είναι ουσιαστικά η ζωή σου, κρατά τη ζωή σου. Εννοείται πως είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας. Και φυσικά θα πω κάτι που δεν το έχουν αναφέρει όλοι οι υπόλοιποι. Ένα μπράβο σε όλους αυτούς που το έχουν διοργανώσει. Στην γυναίκα που έχασε το γιο της και αγόρασε αυτόν τον εξοπλισμό. Και εύχομαι να συνεχίσουν να κάνουν τις ίδιες δραστηριότητες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, για να υπάρχει η καλύτερη αντιμετώπιση των ατυχημάτων. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε κατά τον κατάπλου πλοίου του στο επιβατικό λιμένα ΚΟ, εντοπίστηκε 40χρονος αλλοδαπός να φέρει εντός της κεραποσκευής του μία αυτοσχέδια πλαστική συσκευασία που περιείχε ποσότητα πιθανότητα κατέργασης κάναβης συνολικού μεικτού βάρους 930 γραμμαρίων. Από την οικία λιμενική αρχή που διενεργεί την προανάκτηση κατασχέθηκε η ανώτερη ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας. Ο ΔΔΕ ΕΚΟ ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Τετάρτη από τις 7.30 το πρωί ως τις 9 στην οδό Κεράμου στο Πλατάνι γύρω από το ειδικό δημοτικό σχολείο. Σχολείο επίσης την 5η από τις 8 έως τη 1 το μεσημέρι στην περιοχή Αμπαύρης από την συμβολή των οδών Κεράμου και Αγίου Νεκταρίου έως το νέο νεκροταφείο.
αναβλήθηκε η προγραμματισμένη παρουσίαση του βιβλίου «Η Ελλάς των τεσσάρων θαλασσών» του καθηγητή και πρώην Υπουργού Εξωτερικών Γιάννη Βαλινάκη, που ήταν για τις 13 του μήνα. Σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση για νέα ημερομηνία. Αναβάλλονται οι ενταγμένες εκδηλώσεις στα Χειμενά Υποκράτεια που ήταν προγραμματισμένες για τον Μάρτιο λόγω της ανακοίνωσης των έκτακτων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ. Μέχρι την Παρασκευή 13 του μήνα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι που επιθυμούν να ενταχθούν στα Θερινά Υποκράτεια 2020 να καταθέτουν εγγράφος στις προτάσεις συμμετοχής στο Γραφείο Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ. Πάμε αμέσως τώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Τα αθλητικά σωματεία της ΚΟΕ έγιναν μία γροθιά στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή το πρωί στο γήπεδο Ζυπαρίου για την οικονομική ενίσχυση του προπονητή που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Σίγουρα είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι. Πρέπει από μικρή, όπως είναι τα παιδιά, τα σημερινά που αγωνίζονται εδώ, να κοιτάνε και να μπορούν να βοηθάνε τους συνανθρώπους τους. Μαθαίνοντας το από αυτή την ηλικία, νομίζω ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα στο μέλλον. Σήμερα είναι μια μέρα η οποία βοηθάμε έναν συνάδελφό μας, ο οποίος πραγματικά έχει ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας. Είμαστε κοντά του, είμαστε όλοι οι συνάδελφοί του κοντά, όλα τα παιδιά, όλες οι ακαδημίες του νησιού και όχι μόνο, για να μπορέσουμε να τον ξαναδούμε γρήγορα κοντά μας πάλι στα γήπεδα. Εκτός από τον αόθλο παιδιών, πόσες ομάδες είναι που συμμετέχουν εδώ? Είναι αρκετές, σχεδόν όλες οι ομάδες του νησιού παίρνουν μέρος. Βέβαια, επειδή είναι διαφορετικές οι ώρες, θα κρατήσει αυτό το τουρνουά μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Κάποιες ακαδημίες έρχονται λίγο αργότερα και γι' αυτό δεν τις έχετε συναντήσει εδώ. Σε αυτά τα καλέσματα, να ξέρετε, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, ότι ακολουθούν όλα τα σωματεία του νησιού και αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα στη ζωή μας και στις δυσκολίες που περνάμε αυτό το διάστημα. Και οι ακαδημίες του Αντίμαχου εδώ συμμετέχουν στο φιλανθρωπικό τουρνουά. Θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε το δικό σας μήνυμα. Εννοείται, γιατί ο Παντελής είναι πάνω σε εμάς. Είναι προπονεί το K6, τα κορίτσια μας, και το K8. Είναι ένα παιδί που το ξέρουμε είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, δεν έχει να κάνει άσχετο με το. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Και θέλω να πιστεύω ότι το σημερινό θα είναι και κάτι γι' αυτόν, να πάρουμε μια ευχαρίστηση. Είναι και ένα μήνυμα που δίνεται στα μικρά παιδιά της συνεργασίας μεταξύ των αθλητικών σωματείων. Ναι, βεβαίως. Εννοείται. Τα παιδιά πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να προσπαθούμε όλοι για το γενικό καλό και το δικό τους και των συνανθρώπων μας. Εντάξει, είναι μεγάλη κίνηση και πολύ σημαντική πρωτοβουλία, νομίζω, και των ομάδων, γιατί ο Παντελής Πέρσης είναι ένα παιδί που είναι αγαπητό σε όλους μας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ένα παιδί το οποίο έχει ξεκινήσει να παίζει ποδόσφαιρο εδώ στο Ζυπάρι, σαν ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί μέχρι και στον ΠΑΟΚΟ, ήταν προπονητής της Ακαδημίας της Αναγέννησης, προπονητής της Ακαδημίας στο Πηλί, προπονητής της Ακαδημίας στην Αντιμάχια, και γι' αυτό το λόγο έγινε και αυτή η κίνηση από τις ομάδες και μεγάλη και η βοήθεια της Ένωσης, γιατί πρέπει να πούμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα πρέπει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Δωδεκανήσου να δώσει το OK, έδειξε την ευαισθησία της και νομίζω ότι είναι καλό που βρισκόμαστε εδώ και πιστεύω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί και το σημερινό τουρνουά να βρεθούν όσο και περισσότερες ομάδες γίνεται, και όχι μόνο ομάδες, και κόσμος και απλοί φίλαθλοι και απλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τον Παντελή του Πιπέρη να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα εδώ στους αγωνιστικούς χώρους, γιατί δεν τον έχουμε συνηθίσει, αλήθεια, και εμείς. Είναι σε αριθμό τα αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν σήμερα? Είναι 8 σωματεία, είναι δύο κατηγορίες, είναι K8 και K10. Θα γίνονται παιχνίδια παράλληλα και στα δύο κομμάτια του γηπέδου. Είναι το γήπεδο χωρισμένο σε πολλά μικρά γήπεδα. Αγωνιστούν ομάδες K8 και K10. Δεν έχει φυσικά στόχο, δεν υπάρχει βέβαια ο στόχος του αποτελέσματος εδώ. Κυρίως είναι για να αθληθούν τα παιδιά και να πάρουν παραστάσεις για το μέλλον. Ο τρόπος της οικονομικής ενίσχυσης πώς γίνεται?
Θα έχει τοποθετηθεί ένας κουμπαράσος στον οποίο τόσο οι ομάδες, ξέρω ότι οι ομάδες σε κάθε μια ξεχωριστά θα βάλει ένα ποσό σαν ομάδα. Από εκεί και πέρα, κάθε γονιός που θα βρίσκεται εδώ, κάθε προπονητής που θα βρίσκεται εδώ, θα μπορέσει να συνδράμει σε αυτή την βοήθεια που γίνεται για τον Παντελή τον Πιπέρη. Πρέπει να προσθέσω σε αυτό, Μαρία, ότι γίνεται ένα παιχνίδι σήμερα στο νέο στάδιο Νταγόρα για την ΚΑΠΑ 16, ο Φιλίνος με τον Ιάλη, ο κύπελο Ελλάδος γυναικών, όπου και εκεί τα έσοδα του παιχνιδιού θα πάνε στον Παντελή τον Πιπέρη. Παράλληλα, γίνεται ένα παιχνίδι στην Κάλυμνο γυναικών, γάμα εθνικής, οι αργοναύτες υποδέχονται τον όμιλο αθλοπαιδιών ΚΟ και εκείνα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα πάνε στον Παντελή τον Πιπέρη. Όπως πολύ επίσης, δυνατό το μήνυμα που δίνεται από τα ποδοσφαιρικά σχολεία. Ακριβώς. Όπως επίσης και στο τοπικό ντέρμπι που είναι στο Πηλί, ανάμεσα σε Πηλί και Καρδάμενο, που και εκεί ένα μέρος των εισιτηρίων και θα υπάρχει και κουμπαράς, θα πάνε και εκεί στην ενίσχυση του Παντελή. Πάμε αμέσως τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με αρκετά σύννεφα προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί, στρεφόμενοι σε βορειοδυτικούς, με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη δημοτική τηλεόραση ΚΟ. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.